Εγκαίνια για το καφέ αναψυκτήριο στο θεατράκι που βρίσκεται στο πάρκο της Οδού Δωρηλαίου στην πόλη των Σερών το βράδυ της Τρίτης, και όσοι παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να περάσουν μια όμορφη και ευχάριστη βραδιά με την μουσική και τα τραγούδια του Κώστα Μπίγαλη. Εγώ θα σας πάω πίσω στη δεκαετία του 90, τότε που άρχισαν όλα, τότε που τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά και υπάρχουν πολλές αναμνήσεις από τότε, τραγούδια. Θα πω και τραγούδια άλλων συναδέλφων, αγαπημένες επιτυχίες μεγάλες. Και γενικά πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεκαετία του 90 λοιπόν, αρχή 1992. Όταν εμφανίστηκε αυτό το τραγούδι, 30 χρόνια ακριβώς πριν, τότε φόραγα και αυτό το αξεσουάρ, θα το βάλω έτσι για λίγο, να μην θυμηθούν οι παλιότεροι. Ποιος το περίμενε ότι θα το τραγουδήσω ξανά και θα το τραγουδάω μετά από 30 χρόνια. Ακόμα δεν το πιστεύω. Χάρη σε εσάς. Και μιλάω βέβαια για το Αιγαίο τα Blues. Ανεβαίνουμε παιδιά. Και είπαμε, όποιος θέλει εδώ, η πίστα μας. Αφροδίτη μέσα απ' το κύμα, μέσα σε ένα πρωί. Τα μαγική στιγμή που σε είδα στο Ιφέλ του Τόνισι. Να δες το μακρύ καλό καιρό, να κάνει μακρουτή. Όνειρο που έπισε το Σεπτέμβρη, όταν έβγες εσύ. Το μουσικό ταξίδι περιλάμβανε πλούσιο ρεπερτόριο, με τον Κώστα Μπίγαλη να είναι έτοιμος να διασκεδάσει το κοινό και να το ταξιδέψει σε αγαπημένα μουσικά ακούσματα. Απόμαστε να ακούσουμε τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς την πόλη εδώ και τη διοργάνωση που έγινε, γιατί εμείς όταν προσκληθούμε, όπου προσκληθούμε πηγαίνουμε. Και οι Σέρες είναι μια πολύ όμορφη πόλη, το διαπίστωσα και ακόμη μια φορά. Απόμαστε να ακούσουμε τα πάντα. Ό,τι έχω και δεν έχω. Όλες τις επιτυχίες, όλα τα κομμάτια που ξέρει ο κόσμος εδώ και 30 χρόνια. Ναι, πάντοτε έχω όρεξη. Όταν με τιμάει ο κόσμος, έχω όρεξη. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί χωρίς τον κόσμο ο καλλιτέχνης δεν υπάρχει. Κοίτα, τα σπάσαν όλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και θα. Ναι, γούρι. Θα πω και άλλα τραγούδια βέβαια, όχι μόνο δικά μου. Λέω και άλλες δεκαετίες. Είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν, το καλό παρελθόν, ας πούμε, της μουσικής. Και πιστεύω ότι όπως συνήθως συμβαίνει, ο κόσμος θα ευχαριστηθεί, θα θυμηθεί. Αναμνήσεις και γενικώς θα φύγει χαλαρός, γιατί το έχουμε ανάγκη τη χαλαρότητα τον τελευταίο καιρό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς κύλησε το φετινό καλοκαίρι? Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που είδαμε κόσμο. Έτσι, γιατί τα προηγούμενα καλοκαίρια λόγω κορονοϊού δεν. Στην ουσία, δύο χρόνια άνεργοι οι καλλιτέχνες. Πρώτοι σταματήσαμε, τελευταίοι αρχίσαμε. Αυτό το καλοκαίρι δεν είναι σούπερ, αλλά είναι καλό, ας πούμε. Δηλαδή, κάναμε αρκετές κάποιες εμφανίσεις. Με μεγάλη επιτυχία όπου και να πήγα. Τώρα εδώ απόψε είμαι μόνος μου. Την ανάγκη του κόσμου να βγει. Εννοείται. Εννοείται. Καλή μου κόσμο έρχεται να διασκεδάσει μετά από όλο αυτό το κλείσιμο, ας πούμε, και όλη αυτή την περίεργη κατάσταση. Έτσι. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Ο χειμώνας θα είναι καλύτερος. Πιστεύω θα είναι καλύτερος. Έχει ξεθυμάνει πια αυτή η ιστορία. Θέλει κάποια προσοχή βέβαια για όσοι είναι ευάλωτοι, όσοι άνθρωποι έχουν θέμα, αλλά γενικώς αυτός ο χειμώνας πιστεύω ότι θα είναι χαλαρός. Πιστεύω ότι θα είναι. Δεν θα ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε. Όχι. Καλώς ερχόταν το πραγμάτων, εκτός και αν συμβεί κάτι τελείως εξαιρετικά έτσι αναπάντεχο. Αλλά πιστεύω πως όχι. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλά και σιγά σιγά η ζωή θα επανέλθει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή βραδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε. Άμα προχτές το όνειρό μου το βρήκα, κύριε κόρη του περιτερέως. Στον περίφκαιρο πήγα για σπίτι από με και μου άναψε φωτιά, αλλά μαζί.
κάψε φωτιά με καλιά. Λοιπόν, με ρωτάνε, υπήρξε κόσμο περιφερέως που ενέπνευσε αυτό το τραγούδι? Και ρε παιδιά, απαντάω με ειλικρίνεια, πάτε με ειλικρίνεια εγώ. Μετά από τόσα χρόνια, δεν θυμάμαι. Μπορεί και να υπήρξε. Πάντως το δεν έκανα. Ο προχτές το όνειρό μου το βρήκα, κυνηγόρη του περιφερέως. Στο περίπτερο πήγα σπίτι, πάμε και μου άναψε φωτιά.